Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Είμαι καλά. Απλά. Είμαι καλά. Εντάξει. Αλλά γεια σου, γιατί δεν τα λέμε άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, καταρχάς, πώς νιώθεις που γράφεις PHP αυτή την ώρα και... Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχω υπάρξει πολύ θαραλέως, θα έλεγα. Δηλαδή, έγραφα και στο eFooder για την PHP και τώρα okay. Λίγη. Εντάξει, γενικά, η PHP είναι μια γλώσσα που, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει σε σκελετούς στα μένερ, παιδί μου, σε υπόγεια, ναι, σε κάθε εταιρεία. Μέσα στις ντουλάπες, ναι. Μόνο μία εταιρεία είχε κάνει φοβερό migration από PHP και MySQL σε Django και MongoDB. Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό που κάνει, να σου πω κάτι, αυτό, λοιπόν, επειδή και πριν το είχαμε πιάσει, πρώτον αυτό το πράγμα που είχαμε κάνει τότε με το Sourceler, που πήγαμε από PHP και MySQL σε Python και MongoDB χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Πολύ γαμάτο. Δυνατό migration project, ήμασταν να κάνει ένα εξάμεινο περίπου, κάπου εκεί. Ήταν πολύ γαμάτη άσκηση. Δηλαδή, άμα μου έλεγες τώρα τι να κάνουμε, θα σου έλεγα, έλα μωρέ, κλείσω την Κυριακή και την Δευτέρα μας το καίει. Ναι. Αλλά ήταν πολύ γαμάτη άσκηση. Αυτό όχι, ήταν καλό και τα data πώς γίνονταν migrate, ναι, σιγά σιγά. Δηλαδή είχαμε βάλει ένα διάμεσο API το οποίο είχε αρχίσει και έγραφε τα καινούργια στη MongoDB και τα παλιά σιγά σιγά τα κάναμε migrate. Και αφού το είχαμε φτάσει σε consistency, δεν νομίζω ότι τα data τα είχαμε ξεκινήσει. Ήταν ένα, άμα έκανε miss από τη Mongo, έψαχνε και στη MySQL και έκανε migrate on the fly. Ναι, και έκανε migrate on the fly, ναι. Και μετά απλά κάποια στιγμή κάναμε οτιδήποτε έλειπε. Σωστά. Σωστά. Και γυρίσαμε το διακόπτη και χρησιμοποιούσαμε μόνο Mongo και αφού το είδαμε ότι είναι όλα καλά, ντροπάραμε τελώς τη MySQL. Γαμάτο. Ωραίο ήταν. Μπράβο. Το άλλο που θέλω να πω και είναι αυτό το οποίο λέγαμε, που δεν θα πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά βλέπαμε αυτό το πράγμα, ένα feature το οποίο το είχαμε κάνει ship το 2013. Το Σεπτέμβριο. Και το έκανε ship πριν λίγο καιρό το GitHub στα πλαίσια του CodeSpaces. Μαθαίνουνε μωρέ για αυτό, εντάξει, ναι. Πιτσιρικάδες. Αλλά... Και όταν το συνειδητοποιώ, βέβαια, τεχνικά η ανάγκη είναι ίδια. Και είναι στην ουσία τα pre-built CodeSpaces, γιατί στην ουσία εμείς στο Sourceler κάναμε αυτό. Mm-hmm. Είχαμε μια βάση pre-built image και ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο έπαιρνε τα dependencies, οπότε ήταν on the fly έτοιμο στην ουσία το online ID. 2013 τώρα. Και αυτό το κάνει το GitHub πριν λίγο καιρό και το έβλεπα και μου πέσανε τα μαλλιά. Ήμουν έτοιμος να φουντάρω από το μπαλκόνι και λέω, μαλάκα, λέω, είναι κοντά 10 χρόνια 8,5. Πριν. 8,5. Είναι κοντά 10. Ναι, είναι πιο κοντά στα 10 παρά στα 5. Είναι σχεδόν μια δεκαετία. Και είναι θέμα πώς θα το μαρκετάρεις. Εντάξει, το user experience του είναι το ίδιο. Με τι το έχεις περιτυλίξει, πώς θα το επικοινωνήσεις. Fuck. Ωραία. Αλλά από τη μία μου ήρθε να φουντάρω, από την άλλη χάρηκα, γιατί λέω, ρε φίλε, την είχαμε πιάσει την ανάγκη. Ποια είναι? Ναι, μωρέ. Καλό. Τη φάση γενικότερα την είχαμε κάνει. Το, ναι, το business που έλειπε. Το business είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, και ήταν, το συζητούσα και τις προάλλες και στο έλεγα. Δηλαδή, μια μέρα δεν μπορούσα να κινηθώ, γιατί γενικά δεν το κάνω καθόλου. Να πηγαίνω στο παρελθόν και να λέω, α, τι τέτοιο. Αλλά κάνω κάποια introspection κάποια στιγμή και λέω, ωραία, αν αυτό το έκανα τώρα, πώς το έκανα. Δεν αυτομαστικώνομαι, αλλά λέω, υπήρχαν πολύ καλύτεροι τρόποι να κάνουμε business εκείνη τη στιγμή από αυτή. Όταν λέω πολύ, εννοώ δηλαδή αν ήταν νέοι οι τρόποι, υπήρχαν, ξέρω εγώ, νήμιον 5 καλύτεροι. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν κάποιοι χειρότεροι από αυτό που κάναμε και πολλοί άλλοι καλύτεροι. Το συνειδητοποιήσω αυτό τώρα σε αυτό που σου έλεγα, ότι προχθές ποτέ ήταν, είχε έρθει ένα business school στην Αθήνα και τους έκανα μια παρουσίαση στην οποία τους είχα περάσει όλο αυτό. Ναι. Και θυμόμουν όλες τις μαλακίες που έχουμε κάνει και απλά, ρε παιδί μου, προσπαθούσα να βρω το τι δεν πρέπει να ξανακάνω και είχε πολύ πλάκα. Πρέπει να την φτιάξουμε την παρουσίαση και πάρει από εκεί καλή μνήμη, γιατί εγώ δεν είμαι καλός. Αμέ, ναι. Να, όταν το είδα φρίκαρα σου λέει αυτό. Ωραία φάση. Ναι, ωραία φάση. Ναι, δεν ξέρω, σε άλλα νέα βλέπαμε την οθόνη της Apple. Φίλε, λάθος. Ναι. Δεν... Θα βάλουμε το review του Marquis Brownlee. Ναι, θα το βάλουμε, ήταν καλό. Ναι. Γενικά έχει τίμια reviews, αλλά θεωρώ ότι αυτό όντως ήταν αρκετά ισορροπημένο, γιατί πάντα όταν είναι στον τεμή θεωρώ ότι την είναι στην Apple, στην Apple, στον οποιοδήποτε provider.
θεωρώ ότι ήταν λάθος η οθόνη. Δηλαδή, κάνανε τρελό φάουλ με την πρώτη. Δηλαδή, που, η πρώτη ήταν και γέλια. Που ήταν 6.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Χωρίς βάση. Ναι. Ήταν η οθόνη, έπαιρνε πάνελ. Και η βάση ήταν πολλά χιλιάρικα για αυτή. Δεν ναι, 1,5-2, κάτι ένα τέτοιο νούμερο. Ναι, 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 ναι. Για πες. Και σε αυτή την οθόνη θεωρώ ότι υπάρχουν λάθη. Και το βασικότερο λάθος είναι ότι όταν είσαι η Apple, θα πρέπει να βγάζεις σκέψη από την διαδικασία σκέψης του πελάτη σου. Τι δεν σου άρεσε αυτή την οθόνη, δηλαδή πες δηλαδή. Δεν πρέπει να σκεφτώ εγώ τι θέλω να ανεποκατεβαίνει η οθόνη μου όταν παίρνω κάτι τόσο premium και ακριβό. Να. Και να διαλέξω μεταξύ των δύο. Mm. Ξεκινάς πολύ λάθος. Δεν θα πρέπει η webcam να έχεις πάει να έχεις βάλει ολόκληρο τσιπάκι μέσα, το οποίο νομίζω είναι το ίδιο που έχει το iPhone SE, το καινούργιο που βάλουν τώρα. Το 13 Bionic. Αυτό δεν έχει το SE, νομίζω. Δεν το έχω δει, ναι. Ένα από τα τελευταία τσιπάκια σου και η κάμερα να είναι, ξέρω εγώ, λες και είσαι 2005, ξέρω εγώ. Ναι. Webcam. Δηλαδή τέτοια. Την είδα, φαινόταν flat εντελώς. Ναι, δεν γίνεται να λες ότι εγώ δίνω wide sensor γιατί έχω τσιπάκι ώστε να μπορώ εγώ. Να σε βρίσκω στο χώρο, δηλαδή έχει ένα feature το center stage. Ναι, το οποίο τι κάνει, τραβάει περισσότερο βίντεο όπως χρειάζεται και κόβει το καρέ το οποίο είσαι πιο κεντρισμένος ναι. Εσύ μέσα. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό και να μου λες ότι δεν παίζει σε Windows γιατί είναι Mac feature. Δεν είναι, fuck you, δεν είναι Mac feature. Είναι feature επειδή έχεις βάλει ένα κολοτσιπάκι μέσα για να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι Mac feature. Δεν ξέρω. Τι θα έπρεπε να. Τότε το τσιπάκι τι στο διάλογο κάνει εκεί μέσα. Ναι, δεν ξέρω. Τι είναι, ναι, για, ναι, για πλάκα. Ναι, 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 ναι. Όχι, σωστό. Δεν ξέρω τα mechanics, αλλά και εμένα μου ακούγεται. Γενικά η οθόνη. Αυτό μάλλον είναι εμπορικό βέβαια. Δηλαδή το στυλ θέλει να σε πρόξει να πάρει Mac, επειδή είναι προφανώς μαζί με την οθόνη. Ωραία. Πες ότι δεν είναι συμβατή καθόλου η οθόνη με κάποιο άλλο. Άμα θεωρείς ότι είσαι τόσο καλός που δεν θέλεις άλλο να χρησιμοποιεί αυτή την οθόνη με κάτι που δεν είναι Mac. Πες ότι είναι μόνο Mac η οθόνη. Έχει η αλήθεια είναι ότι. Μαλακία θα ήταν, αλλά άμα είσαι τόσο γαμάου, ας πες το. Η αλήθεια είναι ότι άμα λες ότι έχω βάλει αυτό το τσιπάκι που έχει το iPhone, που το iPhone θα έχει center stage ή κάτι τέτοιο, μπορείς να το κάνεις. Ναι, μωρέ. Δηλαδή το τσιπάκι είναι αρκετό. Και ναι, οκ. Okay. Και δεν είναι ποτέ, δηλαδή. Ναι, ας έχει Windows βάλει, δηλαδή. Κάτι, άμα θεωρείς ότι δεν αξίζει σε κάποιον που δεν έχει Mac να το χρησιμοποιεί, κάτι μη συμβατεί. Πες ότι εμείς σε γράφουμε. Ναι, στα παλιά μας παπούτσια. Στα παλιά μας παπούτσια σε ένα τύπε που δεν γουστάρεις να πάρεις Mac. Μην ναι. Πεις, θα σε κοροϊδεύουμε επειδή. Ναι. Δηλαδή είναι μαλακία, χωρίς λόγο. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, άμα εγώ έχω Mac υπολογιστή, αλλά βάλω Linux πάνω, dual boot. Ναι. Παίξει ή όχι. Δεν θα παίξει λογικά. Άμα έχεις Mac υπολογιστή και βάλεις Linux dual boot. Ναι. Και αυτό το Asahi Linux πώς παίζει που έχουν τρελαθεί όλοι. Όχι, δεν θα παίξει ενώ το center stage. Α, λογικά. Όχι, ναι, δεν νομίζω ότι θα παίξει. Άρα είναι μαλακία. Είσαι μαλάκας. Κόπανος. Ναι. Υπάρχει βίντεο, πες. Tim Cook, ναι. Δες το βίντεο. Ναι, θεωρώ. Λοιπόν, θεωρώ καταρχάς ότι όταν δίνεις ένα premium προϊόν, πρέπει κάποιες λεπτομέρειες να τις προσέχεις. Και πρέπει να είναι εκεί. Δηλαδή. Ρε φίλε, υπό ποια συνθήκη δεν θέλω να ανεποκατεβάζω την οθόνη. Ναι, υπό ποια συνθήκη, δηλαδή. Και τι το λέω, γιατί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά ύψη, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά γραφεία. Να έχω δώσει 1,5 χιλιάρικο η οθόνη, 1600 όπως έχει, θυμάμαι, και να πρέπει να βάλω βιβλία από κάτω για να το φέρω στα ύψους. Fuck you. Ναι, όχι, συμφωνώ. Το είπα αρκετές φορές. Ναι, 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 και θα το πούμε κι άλλες. Συμφωνώ. Αυτή η λεπτομέρεια έχει πολύ σημασία. Και. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο γαμάτος μπορεί να είναι αυτός ο μηχανισμός που κοστίζει έξτρα $400 για να το βάλεις εκεί. Δεν ξέρω. Αν θεωρείς ότι κοστίζει τόσο πολύ, γιατί όντως είπαν ότι το build quality ότι ήταν πολύ καλό όντως κλπ. Μην δώσεις τη φθηνή επιλογή. Βασικά δεν είναι καν φθηνή αυτή η επιλογή, είναι 4 φορές μια normal οθόνη. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί την κάνανε τόσο κλειστή, δηλαδή για να πας να αλλάξεις βάση πρέπει να πας στο Genius Bar, δεν ξέρω που σκατά πρέπει να πας. Και είναι ξαφνικά ταλαιπώρια δηλαδή. Βαριέμαι. Δίνεις λεφτά για κάτι premium και ταλαιπωρείσαι. Ναι, δεν είναι λίγο μαλακία. Πολύ. Και με προβληματίζει να σου πω την αλήθεια. Όταν παίρνεις ένα premium προϊόν, πρέπει να πάρεις ένα προϊόν το οποίο θα σου βγάλει τη σκέψη για το αν χρειάζεσαι τις βασικές σου ανάγκες.
Είναι σαν αυτό που είχα δει κάποια premium αυτοκίνητα, νομίζω BMW με κάποιον συζητούσα, που στο βασικό μοντέλο. Να. Που BMW, οκ, okay, δεν είναι η πιο ακριβή μάρκα, αλλά δεν είναι και μια μάρκα τη γραμμή, ρε παιδί μου. Είναι ναι. λίγο πιο premium, είναι στη μέση κάπου, θα το okay. έλεγε, ή στο μυαλό μου τουλάχιστον. Δεν μπορεί να μην έχει GPS, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι 2010 να μην έχει GPS. Δεν είναι να μην παίρνει over the air updates. Έστω το entertainment system. Και okay, δεν θες να βάλεις στον εγκέφαλο, ρε παιδί μου, over the air updates ή κάτι τέτοιο. Βάλεις το στην διαπαφή πάνω. Δηλαδή, είναι αυτό το παλιό μου αυτοκίνητο που το είχα πάρει το 2011 και σε σχέση με τον πατέρα μου που είχε πάρει. Εγώ είχα πάρει Fiat, τον πατέρα μου είχε πάρει Alfa Romeo και ήταν ίδιο πρακτικά το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, το entertainment. Απλά επειδή το είχε πάρει 6 μήνες μετά. Είχε μια πολύ μικρή αλλαγή και έπαιζε και μουσική πάνω του Bluetooth. Ενώ το δικό μου ήταν το ίδιο σύστημα, ρε παιδί μου, entertainment. Επειδή ήταν η προηγούμενη έκδοση, ενώ το υποστήριζε θεωρητικά το πρωτόκολλο Bluetooth που είχε, δεν έπαιζε επειδή δεν μπορούσε να πάρει update. Δηλαδή αυτό το 2010 ήταν μαλακία, αλλά έλεγε όλοι έτσι είναι. Σήμερα δεν δικαιολογείται. Ναι. Σκεφτόμουν παράλληλα. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σκεφτόμουν κάτι που το πρώτο μισό είναι ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή. Πλέον το 2022 και ειδικά για premium προϊόντα, νομίζω είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ποιο είναι το baseline το οποίο θέτουμε, δηλαδή η αρχή, από εδώ και πάνω. Δηλαδή πρέπει κάποια πράγματα να είναι όλα από εδώ και πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό καταρχάς. Το δεύτερο είναι ότι η λεπτομέρεια έχει σημασία. Θεωρώ πως για ένα premium. Για μια premium οθόνη, δεν υπάρχει συνθήκη που δεν θες να την ανεβοκατεβάζεις. Δηλαδή, όχι δεν υπάρχει συνθήκη, δεν υπάρχει συνθήκη που αυτή η οθόνη δεν το χρειάζεται από μόνη της, δεδομένου ότι οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Πες ότι εγώ την πήρα την οθόνη και μου ταιριάζει τέλεια. Wow, είμαι τυχερός. Ναι. Ο άλλος που είναι 10 πόντους πιο ψηλός ή 5 πόντους πιο κοντός. Ο κοντός γιατί είναι λιγότερο κοντός από το ψηλό. Γιατί εντάξει, δεν είναι και το πρώτο boy. Θα δυσκολευτούν. Δεν θα πρέπει να ασχολήσει με βασικές ανάγκες. Ναι. Δηλαδή, οι μόνες οθόνες που έχουμε που δεν ρυθμίζει το ύψος τους είναι κάτι οθόνες που είχαμε πάρει. Δεν ξέρω τι. 150-200 ευρώ. Δηλαδή, ναι. Που τις είχαμε φέρει από τα σπίτια μας. Οι πιο φθηνές είναι τις δύο οθόνες που είχαμε απλά. Ναι. Γιατί πρέπει να έχουμε τις δύο οθόνες. Τι είναι το πιο φθηνό αυτό. Ναι. Πάρτο. Δηλαδή, φτιάνεις ένα premium εργαλείο για κάποιον να κάνει τη δουλειά του καταρχάς. Δεν παίρνεις αυτή την οθόνη για να είσαι στο Facebook. Παίρνεις αυτή την οθόνη για να κάνεις δουλειά. Πιθανότητα παίρνεις αυτή τη δουλειά για να κάνεις video editing. Δηλαδή, συνήθως πηγαίνει προς τα αυτά. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα η Apple σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν media editing. Ναι. Αυτό μάλλον πηγαίνει προς τα εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά επειδή κάθονται με τις ώρες. By the way, δεν ξέρω αν ακούγεται το τηλέφωνο, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί χτυπάει. Το σήκωσα και πριν. Γιατί έχουμε τηλέφωνο, δεν κατάλαβα ποτέ. Παίρνει, μερικές φορές χρειάζεται τράπεζες και αυτά. Τώρα τι θα κάνουμε, κάνουμε ένα cut, να πάω να το κλείσω. Ναι. Κάνε ένα cut. Ξεκάτ. Εντάξει. Τα τηλέφωνα δεν έχουν πλάκα. Με τι πιθανότητες πάμε, μόλις σηκώθηκα, να σταμάτησα να χτυπάει το τηλέφωνο. 100%. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή αυτή είναι μια οθόνη premium. Η οποία είναι για ανθρώπους να δουλεύουν εκεί και το να τη φέρεις στα μέτρα σου είναι. Αλήθεια, it doesn't compute. Και δεν το. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ για την οθόνη, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι σκοπεύουμε να την πάρουμε στο γραφείο ή οτιδήποτε. Ούτε την έχουμε, ούτε νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή την οποία δίνει, ούτε. Anyway. Για οθόνες, θεωρώ ότι αυτή που έχουμε και την οποία δεν κλείω τώρα, γιατί την προτείνω στο τέλος, θα είναι η πρόταση μου για σήμερα. Ωραία, και να τις κάνουμε και ένα review μου, ωραία, κάποια στιγμή. Όλα λέμε μια review και... Dell, μέχρι στιγμής έχουν βγει καλύτερες οθόνες. 4K, 27 inches, ναι. Με USB-C φόρτιση για το MacBook. Και τέλος. Ναι. Αν και θέλω να πάρω σταθερό υπολογιστή εδώ. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να σου δώσω σημασία να φανεί ότι. Όχι, όχι καθόλου. Πρώτα θα το κάνω γιατί και το Mac Studio μου φαίνεται υπερβολή. Ναι, για αυτό που κάνουμε εμείς τουλάχιστον. Ναι. Anyway, δεν θέλω να μείνω τόσο στην οθόνη όσο στο ότι φτιάχνεις ένα προϊόν το οποίο είναι premium. Μπράβο, λοιπόν, θέλω να φύγουμε λίγο από την οθόνη. Ωραία. Γιατί πολύ ναι, θα μιζεργιάσουμε, ναι.
φτιάξει ένα προϊόν το οποίο είναι premium. Κάνει μια υπηρεσία που είναι premium. Είναι μια υπηρεσία που είναι premium. Έχει σημασία για αρχή να θέσει τη βάση σου. Πολύ σημαντικό. Να πει ρε παιδί μου ότι από εδώ και κάτι δεν πέφτει. Δηλαδή. Ωραία. Είναι ένα premium software house. Mm-hmm. Και χρεώνω 250 ευρώ την ώρα. 500 ευρώ την ώρα. Ωραία. Εντάξει. Λέω τώρα ένα ακραίο. Δεν γίνεται να με χρησιμοποιεί ο Git και να στέλνω τους κώδικες σε Zip. Τώρα, στο email, ναι, αυτό τώρα προφανώς δεν είναι. Είναι δεδομένο. Απλώς ναι, το λέω σαν ένα ακραίο. Και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ σημασία το πού επιλέγεις, γιατί κάπου πρέπει να επιλέξεις, πού επιλέγεις να βάλεις λεπτομέρεια. Π.χ. θα σου δίνω κάθε τι που θα κάνω, θα είναι ένα commit με τέλειο description που θα έχει μέσα unit test, documentation για το χρήστη, documentation για το developer, δεν ξέρω εγώ τι. Θα έχει κάτι άλλο. Πρέπει να το βρεις. Mm-hmm. Γιατί το premium είναι premium ακριβώς για αυτό το σκοπό. Για αυτό το λόγο. Δεν είναι value for money. Είναι κάτι το οποίο σου δίνει μια αξία που μάλλον δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο, είναι σχετικά unique. Είναι ξεκάθαρα ακριβό. Mm-hmm. Και πρέπει τον άλλο να τον πείσεις συναισθηματικά ότι αυτό το οποίο πράγμα πληρώνει, που πληρώνει, νιώθω ωραία. Η Omega που έχει τα ρολόγια. Δεν ξέρω, αλλά πάμε. Τα Omega, τα ρολόγια. Α, το πες πολύ με προφορά και χάθηκα. Νομίζω ότι Omega δεν φέρονται. Εμείς αλλά... Omega τα ξέραμε. Ωραία, εντάξει, τα Omega, τα ρολόγια λοιπόν. Τα Omega, λοιπόν. Είναι τα Omega, Omega. Anyway, εγώ Omega τα λέω. Omega. Είναι από το γράμμα Ωμέγα. Ρε φίλε, μην είσαι τέτοιος, δηλαδή. Ρε φίλε, από το γράμμα, δηλαδή. Ναι, okay. Είναι σαν να μου λες, μη λες κυβερνήτη, λέγε Kubernetes. Οκ, okay, να σου πω κάτι. Έχεις ένα δίκιο, γιατί μεταξύ μας κυβερνήτη το λέμε, αλλά όταν θα μιλήσεις με κάποιον που δεν είναι Έλληνας. Εντάξει, το πω το Ωμέγα, να το πω το Ωμέγα, Ωμίγα, κάτι τέτοιο. Νομίζω Ωμίγα είναι. Ωραία. Και ας, το ξέρω, συγγνώμη, από την ταινία. το θυμάμαι από την ταινία το Casino Royale, το James Bond. Αφοράγε ο Μίγκα τότε. Ναι, και πάντα φοράει και τον ρωτάει κάποια στιγμή η Eva Green, του λέει Rolex είναι αυτό, και λέει ο Μίγκα. Και μου είχε μείνει γιατί κατάλαβα την προφορά. Και okay. Έτσι, λέω, okay. Anyway. Είχατε κάνει τέτοιο shaming. Ναι. Αλλά όχι, ναι, στη Rolex shaming. Γιατί πάντα φοράει και καλά ο Μίγκα, ο James Bond. Το οποίο το ξέρει και το άλλο που έχει σχέση με ρολόγια. Τώρα με την Ουκρανία και τον Πούτιν. Όχι, τι. Έλα μου, το. Ο Ζελένσκι είχε παίξει στον πρόεδρο της Ουκρανίας πριν. Και είναι σε κάποια φάση που και καλά τον δίνουν. Έλα, κυκλοφορεί το κλιπάκι, κάπου στο Twitter το έχω πετύχει. Ναι. Και. Έχω δει ένα κλιπάκι, είναι αυτό που μου είσαι πει που τον παίρνει η Μέρκελ και καλά. Σε άλλο τον δίνουν και του λέει, ξέρω εγώ, αυτό είναι Hublot, που είναι μια μάρκα για ρολόγια. Α, ναι. Και του λέει, αυτό λέει φορά και ο Πούτιν. Λέει Πούτιν Hublot, και αυτό είναι κάποια βρισιά στα ουκρανικά. Okay. Που λέει fuck you Πούτιν, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν ξέρω okay. Την έχει μετάφραση. Έλα, ρε. Και ναι, ήταν όλη ιστορία μόνο και μόνο. Το είχα δει, νομίζω, σε ένα από τα Twitter accounts που παρακολουθώ του Γιωργακόπουλου, του Δωρή. Οκ. Θα το βάλω κάτω, νομίζω. Να το κινηθώ. Ωραία. Οπότε, πάμε να φύγουμε τι σου δίνει, περίμενε, τι σου δίνει η Omega. Ναι. Σου λέει ότι είμαστε το ρολόι το οποίο πήγε στο διάστημα και είναι αυτό το οποίο μπορούσε να λειτουργήσει σε συνθήκες χωρίς βαρύτητα. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση ποτέ εσύ να βρεθείς σε συνθήκες χωρίς βαρύτητα? Πολύ λίγες. Δικαιολογείται ένα τέτοιο ρολόι να σου πει δεν έχει, ξέρω, χάνει ένα δευτερόλεπτο τη μέρα. Κάτι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, περίμενε. Δεν δικαιολογεί. Όχι, περίμενε. Η Rolex το δικαιολογεί, δεν ξέρω αν το δικαιολογεί και η τέτοια, γιατί η Rolex δεν χάνει ένα δευτερόλεπτο τη μέρα, αλλά χάνει. Είναι γνωστό αυτό τα Rolex χάνουν. Αλλά σου λένε, ξέρεις, εμείς είμαστε κόσμημα. Πρώτα. Okay, ναι. Δεν είμαστε κάτι λειτουργικό. Αλλά έχει μια σημασία γιατί τοποθετεί τον εαυτό σου. Λες, δηλαδή, δεν έχω σκοπό εγώ να είμαι ίσως ο πιο ακριβής χρονικά. Η Omega το έχει, δηλαδή δεν το ήξερα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλα τα χρονόμετρα είναι Omega. Ναι, ναι, νομίζω από τα top, ας πούμε. Η Omega δεν δικαιολογείται να χάνει πολύ. Ναι. Εντάξει. Μαλακία και τη Rolex είναι, νομίζω δεν χάνει. Χάνει κάποια δευτερόλεπτα το χρόνο. Δεν είναι ότι χάνει. Και εσύ είναι ότι αναγκαστικά επειδή έχουν όλα αυτά το μηχανικό. Ναι. Δεν είναι με cords, είναι με. Τρελαίνουμε για αυτούς τους μηχανισμούς, τρελαίνουμε. Όταν βλέπω ότι. Ναι. Με φαίνεται μαγικό το πώς μπορεί να βάλουν γρανάζ για να κουνιούνται και ξαφνικά να μετράει το χρόνο αυτό το πράγμα. Wow, τρελό.
Τώρα κάτι έκανε με τη Swatch Omega, αλλά δεν το έχω παρακολουθήσει. Anyway. Όντως. Ναι. Πώς την αγόρασε η Swatch. Λες. Πώς αγόρασε η Fiat Ferrari. Λες. Κάτσε με να φέρω αυτό κοντά. Δεν ξέρω, έχουν πλάκα αυτές οι αγορές. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία το που θα βάλεις τη λεπτομέρεια. Mm-hmm. Ναι. Και με έχει πιάσει τώρα τέτοιο και μιλά πολύ, αλλά και νομίζω ότι ίσως έχει και σημασία γενικά όταν δίνεις υπηρεσίες στην αγορά μας σχετικά να υπάρχει ένα premium χαρακτηριστικό. Γιατί διαφορετικά νομίζω είναι αναπόφευκτα να πας σε price war. Δηλαδή, αν όλοι είμαστε ίδιοι και δεν δίνω κάτι που δικαιολογεί την έξτρα τιμή που δίνω εγώ από τον Αντώνη, ναι, θα πρέπει να είμαι πιο φθηνός. Βασικά, αυτό είναι και το πώς δουλεύουν οι αγορές. Δηλαδή, ξεκινά στην αρχή, υπάρχουν πολύ λίγες εταιρείες που κάνουν ένα προϊόν. Mm. Αυτές οι εταιρείες συνήθως είναι οι πιο ακριβές γιατί έχουν βάλει κάποια έρευνα για να το φτάσουν αυτό. Μετά ξεκινάνε και μπαίνουν και άλλες στην αγορά, αλλά ακόμα είναι λίγοι. Μετά αυτό το προϊόν γίνεται κάτι το οποίο όλοι χρησιμοποιούν, όλοι συνηθίζουν. Και εκεί πέρα πας και γίνεται σε τελείως commodity, γίνεται σε μια... κάτι πολύ συνηθισμένο, κάτι πολύ απλό. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα ρίξουν πάρα πολύ τιμή, γιατί πλέον είναι τελείως πόλεμος τιμής όπως είπες, ή θα πας και θα πεις ότι εγώ θα κάνω μια πιο ιδιαίτερη υπηρεσία, ένα πιο ιδιαίτερο προϊόν, κάτι το οποίο ο άλλος θα πει ότι δεν με πειράζει να πάρω αυτό το παπάκι 5 ευρώ και όχι ένα που έχει εκεί έξω. Ξέρω ότι είναι πανάκριβο, ξέρω ότι τα υλικά του και τέτοια, αλλά εντάξει, είναι το μόνο που έχει Batman πάνω, οπότε. Ναι. Είναι το πώς νιώθω. Είναι ωραία ταινία το Batman, να το δεις. Εγώ το είδα δύο φορές. Σήμερα όλο λέω πράγματα τα οποία μας κάνουν derail, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είναι μέρος της διαδικασίας, εσύ. Το Batman, για παράδειγμα, μιας και το λέμε, θα πω, είναι μια ταινία η οποία είναι δύσκολο να συγκριθεί με τα προηγούμενα Batman. Είναι σαν τον Joker, που είναι δύσκολο να το συγκρίνεις με τα προηγούμενα. Είναι τόσο καλή. Ναι, θα σου πω, για μένα είναι καλή ταινία. Άκουσα κάποια, θα το πω, κάποια αρνητικά, το λέω και τώρα, και εμένα με κούρασε λίγο χρονικά. Δηλαδή, αν και εμένα μου αρέσουν μεγάλες ταινίες και μου αρέσουν και οι αργές ταινίες, γιατί επειδή γενικά έχω πολύ μικρό attention span, ό,τι πηγαίνει γρήγορα, δηλαδή κάτι μαρβελιές και κάτι τέτοια, εγώ τα χάνω στη μέση. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, αν με ρωτήσει τι έγινε στο Black Panther ή στο Thor 2, δεν θυμάμαι. Και άλλες τόσες ταινίες. Λοιπόν, αλλά το Joker αντίστοιχα από μένα μου άρεσε πάρα πολύ και σαν ταινία. Ήταν όμως αρκετά διαφορετικό. Δεν ήταν δηλαδή, μπορεί να πει καλύτερο Joker ήταν ο Joaquin Phoenix ή ξέρω εγώ ο Jack Nicholson, γιατί είναι τελείως διαφορετικές ταινίες. Με χάνεις λίγο, αλλά ναι, νιώθω ότι θες να πει. Ο Jack Nicholson είναι διαφορετικές ταινίες, ενώ με διαφορετική αισθητική, διαφορετικό το point. Κάπως έτσι είναι, δηλαδή δεν ξέρω τι περιμένεις, αλλά γενικά πιο πολύ θα δεις τον Batman σαν detective εδώ. Αυτό είναι που εστιάζει αρκετά, πώς προσεγγίζει να λύσει ένα μυστήριο. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Έχει μια άλλη προσέγγιση, οπότε δεν μπορείς να το συγκρίνεις άμεσα. Δεν είναι, οκ, okay, Batman είναι, αλλά δεν μπορείς. Αυτό. Έχει βαριά φωνή, ρίχνει λίγο ξύλο. Ναι. Δεν έχει ποτέ γκόμενες. Δεν έχει. Θα δεις. Τέλος πάντων, ωραία, θα το δω το βράδυ. Μην το χαλάσεις. Μην το χαλάσεις βασικά και σε άλλους που. Όχι, δεν λέει τίποτα. Αλλά απλά είναι τριωράκι, παιδιά. Εγώ το είδα δύο φορές παρόλα αυτά. Έξι ώρες, φίλε. Μία full time μέρα. Βεβαίως. Ναι, έχει. Ωραία, πάμε λοιπόν. Αφού κάναμε 18.000 παρενθέσεις, λοιπόν, πάμε να βρούμε το βασικό θέμα. Το οποίο, OK, ξεκινήσαμε το roast της Apple, αλλά δεν νομίζω ότι ο σκοπός μας ήταν αυτός. Ήταν ότι όταν πας να κάνεις κάτι premium πρέπει να μπορείς να αιτιολογήσεις ή να δώσεις μια δικαιολογία, όχι να αιτιολογήσεις απαραίτητα εσύ, αλλά να δώσεις μια δικαιολογία στον πελάτη σου, στο γιατί επιλέγει εσένα και όχι κάτι πιο φθηνό, κάτι πιο απλό, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Mm. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις τον τρόπο που το κάνεις αυτό το πράγμα. Και επίσης πρέπει κάποια πράγματα, πρέπει ό,τι επιλέξεις να βάλεις πάνω στο premium να είναι πάνω από τη βάση. Ναι, δεν μπορείς να είσαι χάλια. Δεν μπορεί η κάμερα να μην είναι καλή. Δηλαδή, ωραία, πιο σημαντικό έχει να φαίνομαι καλά ένα άγχος στο center stage. Χαίρεστηκα για το center. Δηλαδή, μπορώ να πάω ένα βήμα αριστερά και να μπω μες στην κάμερα. Είμαι στο γραφείο, είναι σταθερός υπολογιστής. Επίσης, το center stage για να με δείχνει εμένα στο κέντρο. Πιο πολύ για τους άλλους είναι, όχι για μένα. Εντάξει, είναι για να φαίνεσαι καλός. Ρε φίλε, για να φαίνομαι εγώ καλός, κάνε καλά την κάμερα για να μπορώ να κάνω μια selfie καλή ή να τη χρησιμοποιήσω για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, εγώ τι είναι, ποια είναι η συνθήκη που εγώ παίρνω μια οθόνη για να με ακολουθεί η κάμερα. Παρένθεση. Θυμάσαι όμως αυτή τη φοβερή κάμερα που είχαμε δει σε ένα meeting που είχαμε κάνει
Που είναι 360. Που ήταν 360 και εστίαζε όταν μιλούσε κάθε φορά. Ναι. Άσχετο. Καμία σχέση ήταν με τα άλλα. Ήταν μια μαλακία και το άλλο ήταν γάμματα προϊόντα. Αλλά... Ναι, όχι, ήταν, είχε πολύ πλάκα αυτό εκεί. Αυτό όμως εκεί πέρα βγάζει νόημα. Εκεί πέρα, ναι. Πέρα δεν πήγε να σου πει ότι κάνω τη super duper κάμερα, έχει τσιπάκι όπως έχει φαντάζομαι και η Apple και το Center Stage, αλλά παίζει μόνο σε Mac. Ναι. Θα μου πεις δεν είχε λόγο να το κάνει μόνο σε Mac να παίζει. Καταρχάς κάνει την κάμερα καλή. Να ξεκινήσω να το πω. Κάνει την κάμερα καλή. Αφού τη βάζεις την κάμερα, μην βάλεις την κάμερα. Δεν γίνεται να μην είναι καλή η κάμερα. Κάποια μαλακία έχουν κάνει. Μπορεί, δεν ξέρω τι. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ή μην τη βάλεις. Ναι. Άμα δεν μπορείς να κάνεις μια. Γιατί δεν. Ξαναλέω, δεν μπορείς να έχεις τώρα την ανάλυση που είχε μια webcam όταν. Και στο σχολείο. Ναι. Και σου κάνω το εξής ερώτημα. Έρχεται ένας πελάτης. Ναι. Στον οποίο δίνεις μια premium υπηρεσία web development. Ωραία. Και σου ζητάει ένα feature για κάποια λεφτά, τα οποία είναι πολλά αυτά γιατί εσύ χρεώνεις πολύ. Mm-hmm. Και έχεις αρχίσει να τα βρεις σκούρα χρονικά. Ναι. Τι κάνεις. Και είσαι ο τύπος που παίρνει 500 ευρώ η ώρα. Ξεκινάς με το καλημέρα, αγοράζεις μία μέρα και σου έρχεται 4.000. Αυτό είναι το βασικό. Ωραία, και εννοείς ότι ενώ κάτι είχαμε πει ότι θα πάρει μια-δυο μέρες, παίρνει μια εβδομάδα, ας πούμε. Μια-δυο μέρες, είσαι στο τέλος της πρώτης ημέρας και τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Θεωρώ ότι αφού κάνει μια premium υπηρεσία, πρέπει να φροντίσεις να μπεις ενδεχομένως και μέσα για αυτή την υπηρεσία, γιατί θα πρέπει ο πελάτης να είναι πάντα χαρούμενος. Γιατί αυτό δίνεις. Είναι σαν να μου λες ότι. Παίρνω εγώ μια premium υπηρεσία, ξέρω εγώ, σε ένα εστιατόριο, κάπου, οπουδήποτε. Και πάει και πέφτει το φαγητό μου κάτω, ξέρω εγώ, ή με ελερώνει ο σερβιτόρος. Προτιμάς να μην πάρεις λεφτά εκείνη την πέρα και να ξανάρθει ο άλλος, παρά να πεις ότι εγώ θα πάρω, δεν θα τους χρεώσω το κρασί μόνο που έπεσε, ξέρω εγώ. Ναι. Όπως θα έκανε ένα άλλο μαγαζί. Είχα πάει με τους δικούς μου μία μέρα σε μία ψώρο ταβέρνα που πηγαίνουμε, η οποία είναι σχετικά καλή, δεν είναι κάτι super duper, αλλά δεδομένου ότι είναι εστιατόριο το οποίο δίνει ψάρι, είναι και κάπως πιο ακριβό, ρε παιδί μου. Όχι κάτι extreme όμως. Okay. Και χτυπάμε κάτι μύδια, ρε παιδί μου, μία μέρα που κάποια από αυτά ψιλοβρώμαγαν. Δεν πρέπει να το λέμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάποια μύδια τέτοιο. Και τα πήρε εκείνη τη στιγμή ο Μαν. Εντάξει, μας ξέρει κιόλας, αλλά επειδή το ξέρω και τον τύπο, θα το έκανε για τους πάντες, όχι επειδή εμείς έχουμε πάει πολλές φορές. Τα πήρε, έφερε καινούργια και δεν τα χρεώσει καν. Ναι. Γιατί σου λέει, καταρχάς σου λέει, έτσι έστω μου κάνεις ένα λογαριασμό. Μου είσαι κάνει τόσους. Έτσι κι αλλιώς έχω profit margin. Έγινε μια μαλακία. Πέτα δύο μέρες μύρια, δηλαδή. Δηλαδή, θέλω να είσαι χαρούμενος. Δηλαδή, δεν θέλω να πεις έδωσα 5 ευρώ για να πάρω μύδια που βρωμάνε πρώτα και μετά μύδια καλά. Δεν θέλω να πάρω λεφτά για κακή εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό είναι σε όλες τις επιχειρήσεις. Σίγουρα, στο χώρο της εστίασης είναι λίγο πιο συνηθισμένο το φαινόμενο αυτό, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερο profit margin όσον αφορά την πρώτη ύλη. Δηλαδή, είτε σερβίρει, ξέρω εγώ, 2 μπριζόλες, είτε 5. Ο σερβιτόρος κοστίζει το ίδιο που είναι ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο να πούνε ότι θα σου ξαναφέρουν ένα δεύτερο φαγητό, θα σου κάνουν οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις εκεί. Πρέπει οποιαδήποτε υπηρεσία κάνεις να αφήνει τον πελάτη ευχαριστημένο. Αν τώρα είσαι τζάμπο και έχεις κάτι πάρα πολύ φθηνό που μπορεί να δουλεύει. Στο μυαλό μου έτσι είναι το τζάμπο, δεν ξέρω αν κατά πόσο ισχύει, αλλά ναι, δεν έχω πάρει ποτέ κάτι. Δεν έχω πάει μόνο να πάρω κάτι για να μου κρατήσει τον τζάμπο, ρε παιδί μου. Αλλά αν είσαι τον τζάμπο, μπορεί να είσαι και τον τζάμπο το e-shop, ρε παιδί μου. Υπάρχουν πολλά καταστήματα τα οποία σου λένε ότι ξέρεις τι, σου φτιάχνουν e-shop με 500 ευρώ, 400 ευρώ, κάτι τέτοια. Αυτό είναι. Είναι γραμμή παραγωγής. Είναι μια χαρά. Είναι γαμό τις δουλειές. Είναι πολύ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτό. Εκεί πέρα δεν μπορείς να πας στον άλλο να του πεις το e-shop μου δεν κάνει παπάδες ή ξέρεις τι μου κάνανε DOS attack τέτοια. Θα πεις, OK, πήρα αυτό. It's fine. Αν πάω να πάρω κάτι premium, θα περιμένω να έχω μια premium αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν πρέπει να δεις πού θες να παίξεις, ποιος είναι ο πελάτης. Όχι. Ναι, ωραία. Οπότε,
είμαι μια εταιρεία που κάνω εγώ development. Okay. Ωραία. Και έρχεται, και θέλω να είμαι σχετικά premium. Και έρχεται ένας πελάτης και μου ζητάει ένα e-shop. Mm-hmm. Θέλει να πουλάει μικρόφωνα, ξέρω εγώ. Ωραία. Τέτοια πράγματα για podcast. Και χρεώνω premium γενικά, mm-hmm. τιμές. Ποια θα ήταν τρία πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνω και να πέσω κάτω από τη βάση. Δηλαδή, αν πρέπει να πεις τρία τα οποία έχεις παρατηρήσει, αλλά αν είσαι premium, αυτά είναι no-go, δηλαδή δεν τα κάνεις ποτέ. Μιλάμε τώρα για e-shop συγκεκριμένα. Ναι, αυτό για, για να το κάνω συγκεκριμένα. Δίνω μία web εφαρμογή. Ναι. Θα περίμενα ο κώδικας να είναι οργανωμένος, δεν θα περίμενα ποτέ, επειδή πολύ απλά ο πελάτης δεν το καταλάβει ποτέ αυτό, ότι θα ήμουν ο κώδικας θα υπήρχε μόνο σαν ένα FTP server και άμα χαλινούσε ο server, οτιδήποτε, καλή σας τύχη. Mm-hmm. Δεν θα περίμενα ποτέ να μην έχει μπροστά ένα CDN τύπου Cloudflare, να έχει HTTPS, να έχει τα βασικά πράγματα για ασφάλεια. Δεν σου λέω ότι θα κάνουν το πιο advanced πράγμα, αλλά τουλάχιστον τα βασικά. Mm. Και τρίτο, τρία μου πέσε. Προσπαθώ να σκεφτώ, ξέρεις ποια θα προτεραιοποιήσω. Δεν θα έβαζα ή δεν θα το εξηγούσα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει host έτσι με κάποια backups, δηλαδή κάποια βασικά πράγματα. Θεωρώ ότι αυτά είναι ίσως τα τρία ίσως πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, πράγματα που θα τον προστατεύανε χωρίς να ξέρει ότι τον προστατεύουν. Πώς να σου το πω. Είναι τα πράγματα τα οποία δεν θα κάτσει να κοιτάξει αυτός. Δεν θα περίμενα, ας πούμε, να έχει πιο ωραία πουλιά. Okay. Θα πήγαινα σε πράγματα τα οποία θα είχαν άμεσο αντίκτυπο στο business του. Mm. Άμα δεν έχει HTTPS, your joke, ας πούμε, το 2022. Άμα δεν έχει backups κλπ. Άμα χαλάσει κάτι, τι κάνει. Άμα ξέρει, τέτοια πράγματα θα πίνουν εδώ. Οκ. Εγώ αυτό το οποίο σκεφτόμουν ενώ μιλάει, γιατί δεν είχα σκεφτεί πώς θα απαντούσα. Για πες. Είναι. Τα no-goes μου θα ήταν γύρω από το να φύγουν έννοιες από το μυαλό αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, τι είναι no-go. Να νιώσει κλειδωμένος από εμάς. Ωραίο. Δεν θέλω. Υπάρχει λόγος που με πληρώνεις 1000 ευρώ η ώρα. Mm-hmm. Και αυτός είναι γιατί το κάνεις όποτε θέλεις. Και αν θες. Ένας από τους λόγους. Δεν είσαι κλειδωμένος σε αυτό το πράγμα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει γράφω καλό documentation για τα πάντα. Οργανωμένος κώδικας, ξεκάθαρα όλα. Θες να πας κάπου αλλού. Κάντε. Έχω ακούσει, το κάνουν αυτό κάτι συμβουλευτικές, δηλαδή πάνε στην ακριβή, δεν ξέρω εγώ ποια είναι η McKinsey και αυτά, δίνουν τα μαγιοκέφαλά τους και μετά ξέρω εγώ πηγαίνουν σε κάτι πιο συσσαγωγικά φθηνιάρκες, κάτι PwC και αυτά και υλοποιούν το έργο αφού το κάνουν τη χοντροδουλειά η πρώτη. Πρέπει να είσαι σε θέση, άμα είσαι ένα software house, να ξέρεις ότι και αυτά θα γίνει άμα θέλεις να τα τσεπώνεις χοντρά. Αλλά δεν θα τα τσεπώσεις χοντρά για το εκτελεστικό, θα τα τσεπώσεις χοντρά για να πάρεις σωστές αποφάσεις. Mm-hmm. Οπότε αυτό σίγουρα. Το πρώτο που είπες και το έλεγα στα πλαίσια το ότι. Και το οργανωμένο, πώς γίνεται host, όλα αυτά. Ένα. Δύο. CDN σίγουρα, δηλαδή είσαι ασφαλής από επιθέσεις άλλων. Mm-hmm. Τρία. Αυτόματα backups από τα είσαι ασφαλής από καταστροφές. Δεν σε νοιάζει ο προμηθευτής. Δεν σε νοιάζει η επίθεση. Στα πλαίσια του λογικού πάντα, η επίθεση δεν σε νοιάζει η καταστροφή εκτός ελέγχου. Mm-hmm. Ξέχασέ τα. Απλά, ξέρεις τι είναι, το κουμπί θα είναι γκρι. Επίσης, πληρώνεις premium, θα είναι σωστές οι αντιθέσεις στα χρώματα. Mm-hmm. Δεν θα σου δώσω ένα website το οποίο δεν έχει accessibility σήμερα, δεν έχει SEO σήμερα, βασικό δηλαδή, να σκάσεις στο Google και αυτά, και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο που έχει αχρωματοψία. Δεν θα τα πάρει αυτά από μια premium υπηρεσία. Ναι. Το ακούω και το καταλαβαίνω και νομίζω ότι έχει πολύ σημασία αυτό. Δεν πρέπει να δώσεις απαντήσεις σε ερωτήσεις του άλλου. Πρέπει να λύσεις προβλήματα που δεν έχει καν σκεφτεί ο πελάτης. Ναι. Μα γι' αυτό είσαι εδώ. Επίσης θα είναι γρήγορο το site σου. Ναι. Θα δουλεύει απρόσκοπτα 3 χρόνια μετά. Θα δουλεύει απρόσκοπτα 3 χρόνια μετά. Αυτό το έχουμε κάνει και θα πάρουμε και στο μόνο λεπτά. Ναι. Ναι, είναι πράγματα τέτοια τα οποία έχουν σημασία. Ναι. Δηλαδή το
το business continuity, το να μπορεί η εταιρεία να συνεχίσει να δουλεύει και να λειτουργεί και να μην υπάρχουν. Προφανώς πάντα υπάρχουν κίνδυνοι, πάντα μπορεί να γίνει μια μαλακία, πάντα. Αλλά θα πρέπει να μην φας αυτόν τον goal, ρε παιδί μου, να μην είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γλιτώσει εύκολα. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν δίνεις 100 γραμμές κώδικα, δίνεις μια επιχείρηση, ένα μαγαζί. Είναι σαν να κάνω να φτιάχνω εγώ φυσικά μαγαζιά, να ήμουν αρχιτέκτονος ή μηχανικός οτιδήποτε, και να μην είχα προβλέψει την τουαλέτα ή να είχα βάλει την τουαλέτα δίπλα στην είσοδο του μαγαζιού, ξέρω εγώ, και να πήγαινα εγώ για κατούρημα και να βγόταν τα καζανάκια, ας πούμε, όταν έμπαινε ο άλλος να ψωνίσει. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Ναι. Φαντάζομαι τα σκέφτονται, ελπίζω ότι τα σκέφτονται. Δηλαδή δεν ξέρω. Αλλά η λογική είναι αυτή. Δεν είναι αν θα κάνω μια ωραία πρόσωψη. Οκ, ωραία εκεί πρόσωψη. Αλλά. Ωραία αυτά που είπαμε, θα τα βάλουμε στο site μας. Ναι. Θα τα γράψουμε, λες. Ναι, 100%. Αλλά ναι, είναι οι σωστές λεπτομέρειες. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να συγκρίνει ο άλλος και να μην υπάρχει αντικειμενική καλύτερη λύση. Δηλαδή, μπορεί να μου δείξει ένα σχέδιο Α και ένα σχέδιο Β. Καλός ή κακός είναι και λίγο γούστο. Είναι κάποια βασικά πράγματα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα. Είναι και γούστο όμως. Το να είναι ασφαλής η εφαρμογή έχει κάποιους κανόνες συγκεκριμένους. Ναι, οκ, δεν θα πάρεις τον καλύτερο security ενδεχομένως πάντα. Αλλά δεν μπορείς να του δώσεις ένα site το οποίο έχει 5 τρύπες. Ναι. Που πας και κάνεις SQL injection με το καλημέρα. Πρέπει να είναι αυτά τα επειδή πράγματα. Επειδή είναι, υπάρχει ένα known bug του WooCommerce που άλλος θα κάνει exploit. Ακριβώς. Πρέπει να είναι οργανωμένα. Πρέπει το hosting να είναι καλό. Μπορώ να πάω να σου χωστάρω στη Hedner χήμα. Ή θα πρέπει να ξέρω να το κάνω τέλειο αυτό, ή θα σου δώσω μια πιο premium υπηρεσία, η οποία ξέρω ότι θα δουλέψει καλά. Ναι. Γιατί πολλοί ας πούμε πάνε και ένα άλλο πράγμα με το hosting, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ. Τώρα έχει μειωθεί αρκετά, αλλά βλέπω κόσμο που έλεγε ότι προτιμώ να δίνω, ξέρω εγώ, 100 ευρώ το χρόνο, ας πούμε, σε μια εταιρεία τύπου Hedner. Η Hedner πρέπει να έχει και έναν όμως. Ναι, αλλά τώρα του ζάμισε η Hedner που αυξήθηκε το ρεύμα στη Γερμανία. Ναι. Ναι, ρε, έκανε ένα surge στις τιμές τρελό. Α, δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, ρε, εσύ. Τα έχουμε πει αυτά. Πυρηνική ενέργεια. Ναι, αφού τα κόψαν οι Γερμανοί και μετά γίνανε τα άλλα, έγινε και αυτό. Πάρε μια πιο premium υπηρεσία ή πλήρωσε το άτομο το οποίο θα σου χειριστεί. Ή αφού δεν παίρνεις premium υπηρεσία, πρέπει να ξέρεις ότι δεν παίρνεις premium υπηρεσία. Ναι, και αυτό είναι σωστό. Όπως επίσης και αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί αυτό το project να βγει στο budget το οποίο έχει ο άλλος και για κάποιο λόγο πρέπει να συνεργαστείτε ή θέλετε να συνεργαστείτε, εξήγησε τι θα πάρει ο άλλος. Ναι. Δηλαδή το να κουκουλώνεις πράγματα δεν βοηθάει γενικά. Νομίζω η ανοιχτότητα σε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Συμφωνώ. Διαφάνεια πλήρης. Να μην υπάρχουν ερωτήματα, βλακίες δηλαδή. Δεν γίνεται να ασχολούμαστε με βλακίες δηλαδή, πράγματα τα οποία ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε πει είναι αυτονόητα. Γιατί ναι, και κάποια πράγματα θα είναι αυτονόητα. Λίγα, αλλά κάποια πρέπει να είναι αυτονόητα. Δηλαδή για να έχουμε μια κοινή βάση επικοινωνίας. Ναι. Όχι, συμφωνώ. Μην είναι ο ένας από τον Άρη και ο άλλος από τον Πλούτονα και τελείως διαφορετική εξωγήινη. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές αυτό θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειες οι οποίες βγάζουν νόημα. Okay. Πρέπει να εστιάζεις σε αυτές τις λεπτομέρειες γιατί αυτές θα σου δώσουν την υπεραξία. Μπορεί ο άλλος να μην είναι σε θέση τη στιγμή που το αγοράζει να τις καταλάβει. Ναι. Αλλά θα πρέπει να είσαι σίγουρος για το τι έρχεται μετά και πώς θα έρθει αυτό το πράγμα. Okay. Να γίνει σωστά νομίζω. Ναι. Συμφωνώ. Και εντάξει, οκ. Okay. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω ότι έχει νόημα για μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παίξουμε σε οικονομίες κλίμακος. Δεν θα ήθελα να παίρνουμε και να κάνουμε 2-3 site την εβδομάδα. Amazon. Για e-shops. Άμα θέλει ο να πάρει. Δηλαδή, βλέπω κόσμο που πάει και κάνει e-shop του 500 ευρώ σε WooCommerce. Ποιο είναι πάρει ένα Shopify. Δηλαδή. Έχει. Ωραία, θα το προτείνω στο τέλος. Αυτό. Ναι. Θα σου πω, ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον υπηρεσίες για πράγματα και καλό είναι να ξέρεις γιατί έχει αξία. Δηλαδή, έχω διώξει πελάτες πολλές φορές ή γνωστούς μου πολλές φορές που λένε επειδή είμαστε φίλοι και αυτά θέλω να πάρεις τη δουλειά. Τι λες? Δεν είναι καλή ιδέα. Επειδή είμαστε φίλοι θέλω να μου δώσεις παραπάνω λεφτά. Δεν είναι καλή ιδέα. Όχι, συγγνώμη, επειδή είμαστε φίλοι να μου δώσεις παραπάνω λεφτά. Το σκεφτόμουν σήμερα που την νόμινα το πρωί και λέω πώς έρχεται κάποιος και σου ζητάει να κάνεις καλύτερη τιμή. Όχι καλύτερη τιμή.
Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσύ έρχεσαι και λες αυτό έχει τόσο. Και εσύ λες, μπορώ να σου δώσω λιγότερα. Ωραία, να σου ρωτήσω κι εγώ αυτό έχει τόσο, αλλά μπορεί να μου δώσει περισσότερα. Ναι, εντάξει. Δεν σ' αρέσει τα παζάρια. Εγώ δεν χείριστα τα παζάρια. Καθόλου. Χείριστα όμως. Και δεν κάνω κιόλα. Ή άμα κάνω παζάρι, προσπαθώ να δώσω κάτι αντάλλαγμα. Δηλαδή, ωραία, τώρα είμαι σε μια φάση που χαζοψάχνω σπίτι. Okay. Α, ωραία, ξέρεις τι. Θες να σου τα δώσω μαζεμένα για ένα χρόνο και να μου κόψεις κάτι. Mm-hmm. Αν δεν σε ενδιαφέρει, πάμε με το default που έχεις. Ναι. Δεν θέλω να πάω το. Δεν υπάρχει χρόνος για αυτά. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν έχεις την πολυτέλεια χρόνου γι' αυτό. Και τι εννοώ, από το να κάνεις παζάρια, πιες μια μπύρα με ένα φίλο σου, πήγαινε σινεμά με τη γυναίκα σου. Αν μαζέψεις όλο το χρόνο που είσαι αφιερώσει σε τέτοιες μαλακίες και σκεφτείς τι άλλο μπορείς να κάνεις, μπορούσα να δουλέψω, μπορούσα να βγω μια βόλτα, μπορούσα να κάνω γυμναστική ή οτιδήποτε. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί και εγώ είμαι σε αυτή τη μεριά. Δεν μου φαίνεται περίεργο να ζητάω καλύτερες τιμές σε διαφορετικά πράγματα. Δεν γουστάρω. Δεν έχω το χρόνο για αυτό, βασικά. Δηλαδή, ακόμα και σε πράγματα τα οποία. Επειδή ο άλλος περιμένει παζάρι, έχει βάλει μεγαλύτερη τιμή και το ξέρεις. Δηλαδή, τύπου σπίτια, ας πούμε. Ναι. Που βάζουν. Επειδή είχα την ατυχία να ψάχνω σπίτι τελευταίο χρόνο κι εγώ. Ναι, δηλαδή, ό,τι χειρότερο. Ναι, και τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Εγώ είχα δυσκολία. Ούτε εκεί δεν μπορούσα να κάνω. Είχα δυσκολία στο Βιετνάμ. Έχω ένα γνωστό τέλος πάντων, εγώ το ξέρω από τα Βρυλίσια πρώτα, αλλά ήταν και στη σχολή μαζί μας, ο οποίος είχε πάει Βιετνάμ πριν από μένα και μου λέει: θα πας εκεί και θα σου πει αυτός μια τιμή. Έστω 10. Εσύ του λες 2. Αυτός ανεβαίνει και αγοράζεις μόνο όταν είσαι από 5 και κάτω. Δηλαδή δεν πας, μου λέει, πάνω από το μισό της τιμής. Εγώ δεν το είχα, δηλαδή από 10, δηλαδή μου λέει μην το κάνετε, γιατί μου λέει εγώ δεν το έχω, δεν το είχα, δηλαδή το καλύτερο που κάνω κάτι να έχει 10 για να το πάρω 7. Ναι. Με διέλυσε μέσα μου εισαγωγή, εσωτερικά να το κάνω. Είμαι χάλι μαύρο. Έχω αποφασίσει να βάλω τον αδερφό μου μέσα εδώ πράγματα. Είναι καλός. Σίγουρα είναι ο καλύτερος. Εμένα, ο δικός μου είναι φοβερός. Ναι. Οπότε εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έτσι είναι πιο εύκολο, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, ρε παιδί μου, γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καλά να το κάνω. Και έχω καλύτερα πράγματα να κάνω από το να παζαρέψω. Ναι. Αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Πράγματα. Τι έχεις να προτείνεις, δηλαδή. Λοιπόν, πριν προτείνω, θέλω να πω ότι βγάλαμε ένα καινούριο open source πακέτο πριν από λίγο. Σωστό. Μπράβο. Όσοι γράφετε web εφαρμογές με Python και Docker, λέγεται Docker Poetry, αυτό το οποίο φτιάξαμε, το οποίο είναι ένα έτοιμο Docker image που είναι πραγματικά πολύ εύκολο να ξεκινήσει ένα καινούργιο project όπου κάνεις, διαχειρίζεις τα dependency σου με το Poetry, ένα φοβερό εργαλείο για Python. Θα βάλουμε ένα link να μπείτε να το δείτε, είναι πραγματικά πολύ εύκολο και όλα μας τα καινούργια projects εμείς θα ξεκινάμε αυτό. Τώρα, πρόταση, μιας και λέγαμε αυτά, έχει ένα βίντεο ο Γεράσιμος, παλιό, το οποίο νομίζω λέγεται e-shop με 400 ευρώ. Okay. Κάπως έτσι. Ή με 40 ευρώ. Είναι ένα τέτοιο βίντεο το οποίο λέει ακριβώς αυτό το οποίο σχολιάζαμε τώρα. Δηλαδή. Και μου έχει μείνει, ήταν από τα πρώτα βίντεο του Γεράσιμου. Γεράσιμου, δεν είμαι σίγουρος. Γεράσιμου. Ναι. Το όνομα δεν πέφτει τόνο. Δεν το έχουμε αυτά, το ξεχνιέμαι πάντα. Οπότε ένα βίντεο του Γεράσιμου το οποίο ναι, το βάζουμε κάτω και. Σούπερ. Αυτό. Εσύ τι έχεις να προτείνεις. Εγώ θα πω την οθόνη μας. Για πες. Που είναι η Dell, νομίζω είναι μια στάνταρ σειρά. Τώρα βγάζει συνεχώς και ναι, μοντέλα ναι. κλπ. Αλλά θα βρω ποια έχουμε ακριβώς το μοντέλο εμείς. 27 inches, που για μένα θεωρώ είναι η σωστή διάσταση, τουλάχιστον δουλεύει πολύ καλά για μένα. Πηγαίνει πάνω κάτω. Αμέ. Φορτίζει το λάπτοπ. Αμέ. Και εμείς νομίζω ότι είχαμε πάρει 400-500 ευρώ. Ναι. Τη δεύτερη φορά, γιατί είχαμε πάρει δύο, πρώτα είχαμε πάρει για εμάς, μετά για τα παιδιά. Δικιά μας ήταν κάπου πάνω από 500 με το ΦΠΑ μέσα, μετά ήταν 400 κάτι με το ΦΠΑ μέσα. Είχε πέσει δηλαδή. Οπότε ωραία. Νομίζω ότι υπάρχουν πιο απλά πράγματα. Τέλεια. Γαμάτα. Αυτά. Μικρή κουβέντα.fm. Τέλεια. Κάθετος, S03 κάθετος. Ε20. Σωστός. Τέλεια. Αυτά και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.